Εστιαστήκαμε καταρχάς στα νεότερα φάρμακα που παίρνουν να έχουν μπει στην καρδιακή ενεπάρκεια και γνωστά στους καρδιολόγους και γίνεται ευρεία καμπάνια. Αναφερθήκαμε βέβαια, και αυτό είναι το θετικό, αναφερθήκαμε στα νεότερα φάρμακα για την οξία καρδιακή ανεπάρκεια, ραγκιοδιαστατικά και νότροπα, που δυστυχώς οι μελέτες δεν αποδείξαν κανένα όφελος. Εκεί δεν έγινε κανένα βήμα. Ένα κομμάτι μεγάλο αφιερώθηκε στις απεικονιστικές τεχνικές και τη χρήση τους, διότι περνάμε σε μια εποχή της λεγόμενης υβριδικής απεικόνισης, όπου πλέον συνδυάζονται όλοι οι μέθοδοι, δηλαδή υπέρηχο, μαγνήτης, πληκτρογράφημα, σε μια προσπάθεια για την περισσότερη δυνατή πληροφορία. Ένα άλλο κομμάτι αναφέρθηκε σε θέματα τα οποία δυστυχώς δεν είναι πολύ δεδομένα, όπως η ποιότητα ζωής, η κατάθλιψη που συνοδεύει την καρδιακή ανεπάρκεια και η σεξουαλική ζωή και οδηγίες για τη σεξουαλική ζωή που πρέπει να έχουν οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, και μάλλον βελτιάει και την πρόγνωσή τους όταν είναι περισσότερο active. Και επίσης ένα κομμάτι ήταν αφιερωμένο στη μυοκαρδίτιδα, η οποία είναι ένα νόσημα επιγενές, που όμως είναι αυξανόμενο, επειδή κυρίως έχουμε αντιληφθεί την παθοφυσιολογία και την επιδημιολογία και είμαστε σε θέση σήμερα με δεδομένα ελληνικά να μιλάμε για τη μυοκαρδίτιδα και την αντιμετώπιση της. Νομίζω αυτά ήταν τα βασικά θέματα του συνεδρίου.